Το πλοίο θα σε πάρει για λιμάνια ξένα. Πού πάτε, πού πάτε? Πώς βρέθηκες εδώ? Βρίσκομαι παντού εγώ, ελάτε. Πάντα έχω παρόν, α. Λοιπόν, ο κύριος Φιλιππούσης. Το μικρό σας θέλω. Αντώνης. Ο κύριος Αντώνης εδώ είναι κάτοικος του χωριού Βολάξ. Η κατασκευή του χωριού όταν έγινε ήρθαν και κατοικήσανε καλαθοπλέκτες. Ναι. Και το κύριο επάγγελμά τους, λόγω τα βράχια που δεν έχει γης καλλιεργήσιμη να μπορούν να ζήσουν, κάνανε καλάθια. Για πείτε μου, αυτά τα βράχια εδώ πώς σχηματίστηκαν, ξέρετε? Αυτά τα βράχια, επειδή εγώ έχω κάνει 20 χρόνια πρόεδρος Συλλόγου Πανταχού Βολαξιανών, είναι λιμνοθάλασσα. Άλλοι, πολλοί επιστήμονες ότι έχουν... Ότι υπήρχε και βυθός της θάλασσας, εγώ άκουσα, ή διάφορες απόψεις. Είναι... όταν έγινε η διαχώρηση Εύβοια με τις Κυκλάδες, από διάφορους σεισμούς, αυτά ήρθαν στην επιφάνεια. Αλλά λίκο είναι περίεργο, λένε, γιατί ναι, συμβαίνει μόνο στο χωριό αυτό, δεν υπάρχει αλλού στην Τίνο. Μα εγώ είμαι στην Τίνο, σε όλο τον κόσμο, μόνο στο Μέξικο έχει. Ποιο τραγούδια λέτε τώρα τις απόκριες? Τα παλιά τραγούδια. Ποιο, όπως? Όλα. Άστα τα μαλάκια σου. Θα μου πείτε ένα για να κλείσουμε έτσι, να σας αποχαιρετήσω. Νύχτα σε χωρίς φεγγάρι. Πάμε να το πούμε. Νύχτα σε χωρίς φεγγάρι. Το σκοτάδι είναι βαρύ, κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τώρα θα πάω να πιω τον καφέ μου με τη σύζυγο. Καλά θα κάνετε. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μαζί. Θα σε κεράσουμε ένα καφέ. Θα την ξεκινήσουμε την εκπομπή μαζί. Πείτε ότι ξεκινάμε την εκπομπή μας, να κάτσουν να τη δούνε στα Θρανία. Για πείτε το. Ποιο? Αυτό. Καθίστε στα Θρανία να δούμε την εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Από πού? Από το χωριό Βολάξ. Πού είναι αυτό? Στην πλατεία, στην Τίνο. Στην Τίνο. Ξεκινάμε. Εσύ το όνειρο της μέρας. Η κυρία Μαρία εδώ που είναι δίπλα μου είναι κάτοικος του νησιού και εκείνη έχει και ένα φούρνο παραδοσιακό. Μοσχοβολάει. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Άρτιον. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, κυρία Μαρία μου. Ναι, αγάπη μου. Πώς είναι η ζωή σας εδώ? Αν είστε ευχαριστημένοι. Πολύ ωραία είμαστε. Έχετε γεννηθεί εδώ ή ο άντρας σας από εδώ? Έχω γεννηθεί εγώ στον Αρνάδο, στο χωριό Αρνάδο, και ο άντρας μου στον Τριαντάρο. Μα εδώ έχετε και ένα έθιμο που το λένε Βεγγέρα. Ναι, πάμε και τις Βεγγέρες μας στα σπίτια. Αυτό είναι που λένε Βεγγέρα. Βεγγέρα. Είναι από την Τίνο αυτή η λέξη. Από την Τίνο είναι αυτή η λέξη. Βεγγέρα. Πάμε στα σπίτια να πιούμε το καφέ. Βεγγέρα. Και εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα κρούσμα κορονοϊού. Κανένα. Μας βοηθάει η Παναγίτσα. Να είστε καλά. Η Παναγίτσα μας. Το νησί της Παναγίας και της Αγία Πελαγίας. Υπάρχει κάποιο τραγούδι παραδοσιακό της Τίνου που δεν ακούσαμε? Το νησί της Παναγίας και της Αγία Πελαγίας. Αυτό τι είναι? Στην Τίνο το όμορφο νησί θα πάω να κατοικήσω, και τα ωραία της χωριά όλα να τα γυρίσω. Θα πάω στην Στέρνια, Πύργο, Κάμπο και Κόμη, στην Καλονή, στην Καρδιανή και στην Αγάπη ακόμη. Α, είστε και στο νησί της Παναγίας και της Αγία Πελαγίας. Ωραίο, νησιώτικο, νησιώτικο είναι αυτό, ντυνιακό, ντυνιακό. Πρώτη τραγούδι. Πρώτη φορά τα ακούω από το στόμα της κυρίας, ναι, Μαρίας. Ναι, 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 ντυνιακό τραγούδι, αγάπη μου είναι, αγαπημένη, είσαι πολύ γλυκιά, αγαπημένη. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Χάρηκα πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο σπίτι του σημαντικότερου νεοέλληνα γλύπτη, του Γιαννούλη Χαλεπά, και είναι δίπλα μου η Κυριακή Οριάνου, που είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο σημαντικότερος νεοέλληνας γλύπτης και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η ζωή του ήταν πράγματι πολυτάραχη. Από πολύ μικρή ηλικία, ήδη από τα 6 του χρόνια έδειξε την καλλιτεχνική του φύση, όμως οι γονείς του τον ήθελαν έμπορο για να έχει χρήματα και δόξα στη ζωή του. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι σχέσεις του με τους γονείς του και κυρίως με τον πατέρα του ήταν πολύ άσχημα.
στιγμές. Το 1869 καταφέρνει να τον πείσει και τον ακολουθούν όλη του οικογένεια στην Αθήνα, έτσι ώστε να σπουδάσει γλυπτική στην Πολυτεχνική Σχολή Καλών Τεχνών. Αριστεύει από την πρώτη κιόλας μέρα. Παίρνει υποτροφία από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρία Στίνου για να συνεχίσει τις σπουδές του στη Γερμανία, στο Μόναχο. Και παίρνει και εκεί το πτυχίο του με άριστα. Η οικογένεια Αφεντάκη του αναθέτει το έργο για το ταφικό μνημείο της κόρης του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Χαλεπάς, βλέποντας την νεαρή Σοφία και μαθαίνοντας την άσχημη ζωή της, εμπνέεται από την ομορφιά της και έτσι δημιουργήθηκε ίσως το γνωστότερο γλυπτό της σύγχρονης εποχής, η κοιμωμένη του Χαλεπά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Για ποιο λόγο μας είπε στην αρχή ότι η ζωή του ήταν πολύ τάραχη? Ο Χαλεπάς ήταν τελειομανής. Όταν έφτιαχνε την κοιμωμένη, η μητέρα της θέλησε να της κάνει κάποιες διορθώσεις. Εκείνος δεν το δέχτηκε, κατέστρεψε το πρόπλασμα τρεις φορές και στη συνέχεια, αφού τα συμφώνησαν ότι εκείνος είναι ο καλλιτέχνης και αυτός ορίζει τη μορφή του έργου, έκανε το έργο στη τελική του μορφή και τοποθετήθηκε στο σημείο που βρίσκεται ακόμη και σήμερα. Όμως, από την κοιμωμένη και έπειτα, λένε ότι εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της ασθένειάς του. Για την εποχή του, ο Χαλεπάς ήταν σχιζοφρενής. Θα μας πει δύο λόγια για την προσωπική του ζωή και την ερωτική του απογοήτευση. Βεβαίως. Ο Χαλεπάς ήταν ερωτευμένος με τη Μαριγό Χριστοδούλου, μια νεαρή κοπέλα από το χωριό, και ενώ η σχέση τους φάνηκε να προχωρά, κάποια στιγμή διακόπηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Μάλιστα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι εμπλέκεται η μητέρα του Γιαννούλη Χαλεπά στη διακοπή αυτή τη σχέση. Η κοπέλα παντρεύτηκε παρά τη θέλησή της με άλλον και είχε μια άσχημη εξέλιξη. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι αυτοκτόνησε. Όπου το 1888 ο πατέρας του και ένας θείος του υπογράφουν και ο 37χρονος Γιαννούλης Χαλεπάς βρίσκεται έγκλειστος στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας με διάγνωση πάσχων εξανίας. Ο Χαλεπάς μένει στο ψυχιατρίο 14 χρόνια. Έγκλειστος, σιδηροδέσμιος, με ναρκωτικά, με πολύ άσχημες συνθήκες. Γιατί όσο ζούσε ο πατέρας του δεν επέτρεψε σε κανέναν ούτε να τον επισκεφτεί. Το 1902 λοιπόν η μητέρα του πηγαίνει στην Κέρκυρα και τον βγάζει από το ψυχιατρίο. Από το 1902 όμως μέχρι το 1916 που ζει σε αυτό εδώ το σπίτι με τη μητέρα του δεν σώζεται κανένα έργο του. Γιατί δεν σώζεται κανένα? Όχι γιατί δεν δημιουργεί, αλλά γιατί η μητέρα του για όλα αυτά τα χρόνια του καταστρέφει τα έργα μπροστά στα μάτια του, τον χτυπάει στα χέρια και δεν τον αφήνει να έχει καμία κοινωνική επαφή. Ο Χαλεπάς για 14 χρόνια ήταν βοσκός και πάμφτωχος. Συχνά εκτονώνεται ζωγραφίζοντας τους στίχους και υπάρχει ένα κομμάτι που έχει φύγει, σκίτσα του Γιαννούλη Χαλεπά. Ήταν αληθινός παιδί ή ήταν υιοθετημένος? Ήταν αληθινός και πρωτότοκος. Είχαν όμως πάρα πολλές απαιτήσεις από αυτόν. Εκείνος ήταν μια καλλιτεχνική φύση και δεν προσαρμόστηκε ποτέ στα θέλω τους. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και με τα άλλα τους παιδιά δεν είχαν καλύτερες σχέσεις. Αυτά τα έργα που καταστράφηκαν από τη μητέρα του υπάρχουν σε φωτογραφικό υλικό? Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρουμε καν τι έφτιαχνε. Πραγματικά αυτή η ιστορία ήταν συγκλονιστική. Ήταν οι χειρότεροι γονείς που έχω ακούσει. Δυστυχώς ισχύει αυτό που λες, όμως λάβει υπόψη ότι εκείνη την εποχή η Πατριαρχία δεν επέτρεπε στα παιδιά να υλοποιήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους όπως συμβαίνει σήμερα. Έπρεπε να πεθάνει και η μητέρα του και να έχει φτάσει πλέον 65 ετών για να μπορέσει να δημιουργήσει ελεύθερος. Η τέχνη του από τα 65 του σε σχέση με τα 30-30 περίπου που σταμάτησε, δηλαδή στην κοιμωμένη, δεν έχει καμία σχέση. Ο Χαλεπάς περνά στη μοντέρνα τέχνη χωρίς να έχει κανένα ερέθισμα για περισσότερα από 30 χρόνια. Σε τι ηλικία πέθανε? Ο Χαλεπάς πεθαίνει 87 ετών συμπληρωμένα. Το τελευταίο του έργο έμεινε ημιτελές. Τώρα θα σας δείξουμε τις παραδοσιακές γεύσεις της Στίνου. Έχω κοντά μου τον Φραγκίσκο Βιδάλη, ο οποίος είναι μάγειρας, να μας δείξει τα πιο παραδοσιακά του νησιού. Να ξεκινήσουμε με τα σταναγκάθια. Βγαίνουν στο Φρίγανο, στα βουνά. Είναι... Όταν θίσει το φρίγανο, βγαίνει αυτό το λουλούδι και είναι χόρτο. Μετά έχουμε τα γεμιστά που έχουμε δικό μας κήπο. Μποστάνι, ωραία. Μποστάνι. Έχουμε την κακαβιά, η οποία είναι με ντόπια φρέσκα ψάρια, τα οποία τώρα το χειμώνα τα βρίσκει πιο εύκολα που δεν έχει πολλή κίνηση. Και δεν είναι βραστό ψάρι, δηλαδή είναι όλα μαζί, δεν τα έχουμε. Είναι κακαβιά, γνήσια κακαβιά. Μετά έχουμε τα καλαμάκια που είναι ντόπια και τα ξεχωρίζει από το πτερύγιο, το οποίο δεν. Δηλαδή το θράψαλο είναι εδώ, η γωνία του είναι, έχει διαφορά. Έχουμε το μοσχαράκι το κοκκινιστό που είναι ντόπιο κρέας από εδώ και το κάνουμε πολύ συχνά και στις λαχανοτολμάδες που είναι τώρα η εποχή τους. Πολύ ωραία. Πήραμε μια γεύση από τις νοστιμιές του νησιού. Είμαστε στο δρόμο της εκκλησίας Μεγαλόχαρης, Π και Φ. Και εδώ στο χωριό Κόμη, κάθε πρώτο Σάββατο του Μαΐου γίνεται το φεστιβάλ Αγκινάρας. Ξέρετε, οι Αγκινάρες εδώ είναι σε πληθώρα στο νησί.
Όλος ο κάμπος της Κολυμβήθρας είναι γεμάτος από εκτάσεις αγκινάς. Ο κύριος Μάνθος Βίλας, που είναι δίπλα μου τώρα, γιατί βρισκόμαστε στο τυροκομείο του συνεταιρισμού της Τίνου, είναι γεωπόνος και θα μας μιλήσει για την παρασκευή του τυριού. Καλημέρα. Όπως είπατε, είμαστε στο τυροκομείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τίνου, που λειτουργεί από το 1980. Παραλαμβάνουμε κάθε μέρα το γάλα από τα χωριά, από όλους τους κτηνοτρόφους της Τίνου, και μόλις φτάσει στο τυροκομείο, αφού το ελέγξουμε και δούμε ότι είναι ποιοτικά καλό, θα το οδηγήσουμε στην παστερίωση και μετά στην τυροκόμιση. Εκεί το γάλα, αφού ζεσταθεί και φτάσει σε κάποια θερμοκρασία που είναι απαραίτητη, θα βάλουμε την πιτιά και τις καλλιέργειες για να φτιάξουμε την φημισμένη γραβιέρα Τίνου. Η γραβιέρα μετά, αφού πήξει το γάλα και γίνει τυρί, θα μπει στα καλούπια, θα σχηματοδοτηθεί και την επόμενη μέρα θα πάει για ορίμανση στον θάλαμο ορίμανσης. Για πόσο καιρό? Για 90 με 100 ημέρες. Στις 100 ημέρες είναι όριμο το τυρί, συσκευάζεται, μπαίνει η ετικέτα του και μένει στο ψυγείο για μέχρι την πώλησή του. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάνθο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η συζήτηση που κάναμε και όλο αυτό που είδαμε. Να είστε καλά, σας εύχομαι πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι δίπλα μου ο κύριος Πέτρος Μαρμαρινός, που είναι μαρμαρογλύπτης. Γεια σας και εγώ σας καλωσορίζω. Θα ήθελα να μάθω για τη δουλειά σας. Είναι εύκολη αυτή η δουλειά? Είναι μια δουλειά που, αν την αγαπήσει κανείς, όλα είναι εύκολα. Απαιτείται χρόνος όμως, έτσι? Απαιτείται χρόνος και υπομονή. Από ποια ηλικία ξεκινήσατε να ασχολείστε με αυτό το επάγγελμα? Τελειώντας το σχολείο, πήγα στη σχολή τοπική εδώ πέρα που υπάρχει. Μετά συνέχισα μια πρακτική στα εργαστήρια, δηλαδή από εδώ πλέον και 30 χρόνια περίπου. Το πιο εύκολο υλικό ποιο είναι για να ξεκινήσει κάποιος? Το πιο εύκολο υλικό για να ξεκινήσει γλυπτική είναι το πυλός που μαθαίνουμε στη σχολή, τη γλυπτική. Ο καθένας μετά διαλέγει ένα τομέα στον οποίο κάνει εφαρμογή της γλυπτικής του, είτε είναι μάρμαρο, είτε είναι σίδερο, υπάρχουν διάφορα υλικά. Κύριε Πέτρο, χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε? Και εγώ χάρηκα. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο κανάλι σας και ελπίζουμε να σας βγει ωραία η βόλτα αυτή που κάνετε. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε για τις γλυκές παραδοσιακές γεύσεις του νησιού. Είναι δίπλα μου η Φραγκίσκα από το διάσημο ζαχαροπλαστείο του νησιού με σκλιές, για να μας δείξει τις ιδιαίτερες γεύσεις που θα βρείτε μόνο στην Τίνο. Καλησπέρα σας. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένα γλυκό το οποίο δεν είναι και απόλυτα γλυκό, γιατί έχει και τυρί μέσα. Ναι. Και θα ήθελα να μας πεις γι' αυτό. Είναι το γλυκό τυροπιτάκι που λέμε εμείς εδώ πέρα στην Τίνο, το οποίο είναι πασχαλινό γλυκό κυρίως. Έχει μέσα, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, έχει μέσα τυράκι, αλλά το τυρί που έχει μέσα είναι ανάλατο. Έχει αυγά, ζάχαρη, πορτοκάλι, το οποίο το μείγμα του είναι όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Και γίνεται το τσιμπάμε, με το φύλλο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω συνέχεια, το τσιμπάμε. Αυτό πήρε και το όνομα τσιμπιτό, ε! Τσιμπιτό, ναι. Το τσιμπάμε το φύλλο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Όσες περισσότερες τσιμπιές κάνουμε, τόσο το καλύτερο είναι για την τυρόπιτα. Το τσιμπάμε και αυτό το τυροπιτάκι είναι γλυκό. Κατά κύριο λόγο είναι γλυκό. Έχει ιδιαίτερη γεύση, αλλά είναι γλυκιά. Τα υπόλοιπα που σας έχουμε ετοιμάσει είναι περισσότερο για τους γάμους. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι τα αμυγδαλωτά μας, τα παραδοσιακά. Είναι το παστέλι που σερβίρεται πάνω σε φύλλο λεμονιάς και το ψαράκι, το οποίο είναι και αυτό σαν σχήμα, έχει σχήμα ψαράκι. Είναι σαν το γνωστό μας αμυγδαλωτό αυτό το ψαράκι? Το αμυγδαλωτό είναι, όχι, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το πρώτο, το οποίο είναι με αμύγδαλο, ανθόνορα, σπράδι αυγού και ζάχαρη. Με μπέρδεψε η ζάχαρη άχνη, γι' αυτό το είναι. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γιώργος, λοιπόν, ο κύριος που βλέπετε πίσω στο πλάνο, είναι ο υπεύθυνος της συνταγής. Ναι, η Φραγκίσκα θα φτιάχνει την ώρα που θα μιλάμε εμείς. Ελάτε, κύριε Γιώργο, μπροστά εδώ για να σας βλέπουμε καλά. Και πείτε μας ποια είναι τα υλικά που συνθέτουν αυτή την τόσο ιδιαίτερη συνταγή. Λοιπόν, είναι ένα τυρί που το λέμε πέτρωμα και λέγεται πέτρωμα διότι παλιά το πετρώνανε με πέτρες για να φύγουν τα υγρά, να στεγνώσει για να μπορεί να σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό λέγεται πέτρωμα. Βάζουμε μέσα ζάχαρη, λίγο μέλι, βάζουμε βανίλια, λίγο μαστίχα, πορτοκάλι. Και γίνεται, το ζυμώνουμε και γίνεται η ζύμη και τα φτιάχνουμε αυτά. Και τα ψαράκια? Τα ψαράκια έχουν μέσα καρύδι, μέλι, κανέλα γαρίφαλο και λίγο παξιμάδι.
Και εδώ στους δρόμους της Τίνου συνάντησα δύο κοριτσιά τα οποία πηγαίνουν και ηλικείο, είναι η Ρο και η Ελένη. Ξεκινάει και το σχολείο και θα ήθελα να μου πείτε και πώς νιώθετε, γιατί μετά από τόσο καιρό έχετε ξεχάσει και να ξυπνάτε πρωί εσείς. Αλλά φαντάζομαι κάνετε τηλεδιάσκεψη, ε! Ναι, ναι. Εντάξει. Από τη μια πλευρά ανακούφιση, από την άλλη ξεκινάνε πάλι τα δύσκολα. Η τάξη σας έχει παιδιά μέσα, έχετε παιδιά πολλά? Εμείς όχι πολλά. Εμείς έχουμε 25 παιδιά. Παιδιά, πολλές φορές σας σκέφτομαι εσάς που τελειώνετε το σχολείο, γιατί χάνετε τις ωραιότερες στιγμές. Δηλαδή, οι ωραιότερες αναμνήσεις ενός παιδιού νομίζω ότι είναι τα τελευταία χρόνια του λυκείου. Ναι. Και του γυμνασίου, έτσι που λες ότι τελειώνω το γυμνάσιο. Θα τα χάνετε εσείς τώρα. Ναι, ναι, σίγουρα. Εύχομαι τουλάχιστον να πάτε την πενταημέρα του λυκείου, ε! Από ό,τι φαίνεται. Θα το πάτε. Ας ελπίσουμε. Ναι. Τι είναι αυτό που σας λείπει από τη ζωή στο νησί, τι είναι αυτό που σας λείπει? Δηλαδή έχετε πάει στην Αθήνα και το απολαμβάνετε αυτό που κάνετε εκεί, ενώ εδώ δεν το έχετε. Τι είναι αυτό? Εμπορικά κέντρα, σίγουρα, μαγαζιά. Η αγορά δηλαδή της Τίνου είναι περιορισμένη. Είναι περισσότερο για τουρίστες. Ναι. Οι ανθρώποι που έρχονται και έχουν αυτό το στόχο. Ναι. Το τουρισμό. Δηλαδή, εσείς όταν θέλετε να ψωνίσετε, τι κάνετε? Πάτε μια φορά στο τόσο Πειραιά, ας πούμε, με το καράβι? Τώρα τις περισσότερες φορές είναι μέσω ίντερνετ. Ναι. Ναι. Όπως κάνουμε και τώρα, δηλαδή, στο lockdown. Ναι, ναι. Που ψωνίζουμε έτσι. Κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Εύχομαι να τελειώσει ομαλά το σχολείο, να πάτε όλες τις εκδρομές σας και να το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Ευγενία, τι προτείνεις για σήμερα να φάμε? Έχουμε σουβλάκι χοιρινό, κοτόπουλο, κεμπάπ, κοντοσούβλι κοτόπουλο. Ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο θα πάρω. Στο ξενοδοχείο θα το πάρεις να το φας και θα μας επιστρέψεις στη βάση. Ωραία. Θα μπορεί εσύ να σου φύγει στον δρόμο? Θα μπορώ, βέβαια. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στην ανατολική περιοχή της Τίνου που λέγεται Τσιφνιάς και είναι η μοναδική Ορθόδοξη Εκκλησία που συνορεύει με Καθολική Εκκλησία. Είναι μαζί και η Ορθόδοξη και η Καθολική. Ενημερωτικά θα σας πω ότι εδώ στην Τίνο υπάρχει επάρκεια τροφίμων. Υπάρχουν άφθονα αγροτικά προϊόντα και πάρα πολλά αγριοκάτσικα. Είναι στα 20.000 στον αριθμό και το κάθε αγριοκάτσικο γεννά στα 3 μικρά. Το πολύ. Είμαστε στην περιοχή Εξομβούργου και πίσω μου μπορείτε να διακρίνετε μία ρωμαϊκή πηγή που ακόμα και στις μέρες μας έχει νερό. Είμαστε στην αυλή τώρα του Καθολικού Μοναστηριού της Ιεράς Καρδίας και πίσω μου βρίσκεται το κάστρο της Τίνου. Ο Μάνθος Πρελορέτζος που είναι δίπλα μου είναι ξεναγός και βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό χωριό της Τίνου για να μας δείξει τους περιστερώνες. Ξέρετε, φημίζεται η Τίνος για τους περιστερώνες της. Γεια σου Μάνθο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Τίνο. Θα ήθελα να μας πεις καταρχήν πόσοι περιστερώνες υπάρχουν. Στο νησί αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω στους 900 με 1000 περιστεριώνες. 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 Άρα δεν το λέω καλά, περιστεριώνες. Και περιστεριώνες και περιστεριώνες είναι το ίδιο, σωστό. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, στον Ταραμπάδο, έχει τους πιο καλοδιατηρημένους. Είναι σε λειτουργία ή είναι απλά ντεκόρ έτσι στο χωριό? Στις μέρες μας είναι ελάχιστοι αυτοί πια που λειτουργούν. Όπως ξέρετε, οι περιστεριώνες είχαν φτιαχτεί για δύο κύριους λόγους. Ο κύριος λόγος ήταν για την τροφή, τρώγανε τα μικρά τα περιστέρια, τα πιτσούνια. Και ο δεύτερος λόγος που εκτρέφαν τα περιστέρια ήταν την κουτσουλιά, γιατί είναι πολύ δυνατό λίπασμα και το χρησιμοποίησαν οι γεωργοί στα χωράφια τους. Για πόσα χρόνια λειτουργούσαν οι περιστεριώνες εδώ στο νησί? Οι περιστεριώνες, όπως σας είπα, θεωρητικά ξεκίνησαν από το 1207 που ήρθαν οι ενετοί στην Τίνο. Οπότε από το 1207 μέχρι περίπου το 1950-1960 ακόμα εκτρέφανε περιστέρια. Ο ναός της Ευαγγελίστριας αποτελεί προορισμό ζωής για πολλούς πιστούς και αγαπημένο σημείο για όσους ενδιαφέρονται για τη θρησκεία, την τέχνη, την παράδοση και την ιστορία. Ο ναός αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ιστορία της Τίνου, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό ολόκληρου του νησιού. Η αρχιτεκτονική του ναού ακολουθεί τα πρότυπα της τινιακής αρχιτεκτονικής παράδοσης, αλλά έχει και πολλές επιρροές από τη Δύση και την Ανατολή. Στους χώρους που περιβάλλουν την Αυλή της Παναγίας στεγάζονται γραφεία, μουσεία και άλλες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιδρύματος και των επισκεπτών.
Όμως ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί και αυτή η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Αφήνουμε πίσω μας την Τίνο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στην ώρα μας για να ταξιδέψουμε και πάλι μαζί. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα από αύριο. Σας στέλνω τα φιλιά μου. Στα θρανία.